Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Ο Κώστας Μορφίδης, υποψήφιος περιφερειάρχης από το ΣΥΡΙΖΑ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μιλάει στην Αλφα Τηλεόραση για την από εδώ και πέρα πορεία ως τις εκλογές του Μαΐου. Ο καρκίνος φαίνεται πως προτιμάει τις περιοχές Δράμας και Κυλκής. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η άποψη τοπικών κοινωνιών για τον αγωγό ΤΑΠ, τονίζει ο επικεφαλής της περιφερειακής αναγέννησης Γιώργος Παυλίδης. Συνεχίζεται δυναμικά η κάθοδος των τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού Σερών. Δημιουργία τριών βασικών πυλώνων και αλλαγή στη νέα δομή της αστυνομίας. Συλλήψεις στην Ξάνθη για ναρκωτικά. Η μερίδα από το κέντρο διαβίου μάθησης Δράμας. Τίνησαν τον Άγιο Τρίφωνα. Εκδηλώσεις για την Παπαντή του Χριστού από τη Μέρημνα Ποντίων Κυριών. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Ο Κώστας Μορφίδης θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο υποψήφιος περιφερειάρχης από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Κώστας Μορφίδης, που κατάγεται από την Προσοτσάνη, είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση για την από εδώ και πέρα πορεία έως τις εκλογές του Μαΐου. Εκτός της Τρένας Δούρου, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή περιλαμβάνει 12 υποψηφιότητες που στέλνουν μήνυμα νίκης και ανανέωσης απέναντι σε ένα φθαρμένο και διεφθαρμένο πολιτικό σκηνικό, όπως σημείωναν χθες το βράδυ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τους 13 υποψηφίους περιφερειάρχες, 9 προέρχονται από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι υπόλοιποι 4, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας, δίνουν σήμα διεύρυνσης. Οι 12 υποψήφοι είναι οι εξής. Στη Κεντρική Μακεδονία, η βουλευτής της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Στη Δυτική Μακεδονία είναι ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Καρυπίδης. Στην Ανατολική Μακεδονία, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, Κώστας Μορφίδης, ο οποίος μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση Δράμας. Στα Ιόνια, ο Θεόδωρος Γαλιάτσος, υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και το 2010 και περιφερειακός σύμβουλος Κεφαλονιάς. Στην Πελοπόννησο, ο ανεξάρτητος βουλευτής Οδυσσέας Βουδούρης. Στο Νότιο Αιγαίο, ο Μπενέτος Σπύρου. Στο Βόρειο Αιγαίο, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αγλαία Κυρίτση. Στη Στερεά Ελλάδα, ο βουλευτής Ευβοίας Βαγγέλης Αποστόλου. Στη Δυτική Ελλάδα, ο βουλευτής Αχαΐας Βασίλης Χατζηλάμπρου. Στη Θεσσαλία, η βουλευτής Λάλισσας Ηρώδ Διώτη. Στην Κρήτη, ο βουλευτής Ηρακλείου Μιχάλης Κρυτσοτάκης. Και στην Ήπειρο, ο βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη. Για να πάρει σάρκα και οστά, πρέπει να γίνει και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που συνεδριάζει σήμερα και αύριο εδώ στην Αθήνα, όπου βρίσκομαι. Βεβαίως, να πω ότι η πρόταση είναι τιμητική και για μένα, αλλά και για όλους τους συντρόφους μου στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί τιμά τα μέλη του κόμματος που τόσα χρόνια έχουν παλέψει για να, και έχουν αγωνιστεί για να πάει καλύτερα το κόμμα και το καλό βέβαια και της περιοχής δικιάς μας αλλά και, και της χώρας. Από εκεί και πέρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη των περιφερειακών εκλογών βεβαίως διεκδικώντας την περιφέρεια με τη σιγουριά της νίκης και θα είναι ένας αγώνας που πραγματικά θέλουμε να το δώσουμε με όλη την κοινωνία μαζί. Θεωρείτε ότι το πολιτικό σκηνικό έτσι όχι πως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχοντας υπόψη και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται από 0,8 έως 3% στην παράσταση νίκης απέναντι της Νέας Δημοκρατίας. Θα παίξει και αυτό το δικό του ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Φυσικά είναι μια καθαρά πολιτική μάχη αυτή των περιφερειακών εκλογών. Και βεβαίως η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής θα έχει και το αντίκτυπό της και στις περιφερειακές αλλά και στις ευρωεκλογές που έρχονται. Υπάρχει διαφορά, μεγάλη διαφορά αντίληψη για το πώς θέλουμε εμείς την τοπική αυτοδιοίκηση με τον τρόπο με τον οποίο την χειρίστηκαν τα δύο κόμματα της κυβέρνησης
κυρίως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο καρκίνος φαίνεται πως προτιμά κάποιες περιοχές της Ελλάδος με περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Δράμα μαζί με το Κιλκί, την Καρδίτσα και τα Γρεβενά καταλαμβάνουν τις 4 πρώτες θέσεις σε θνησιμότητα από καρκίνο επισημένη ο παθολογοανατόμος και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο, Σάββας Παπαδόπουλος, επικαλούμενος στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυξητική τάση του καρκίνου έχει παρατηρήσει περισσότερο στη Δράμα και λιγότερο στην Ξάνθη και στην Καβάλο, καθηγητής υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει επιδημιολογικά δεδομένα του καρκίνου στην Ανατολική Μακεδονία. Η Δράμα μαζί με τις Σέρες και το Κιλκίς είναι οι περιοχές της Ελλάδας με την υψηλότερη θνησιμότητα, αλλά και με τον υψηλότερο δείκτη γύρανσης του πληθυσμού 23%, μαζί με τις Σέρες 26% τη στιγμή που στην Ξάνθη ο δείκτης είναι μόνο 15%. Αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, μιλώντας με αφορμή τη διοργάνωση του δεύτερου επιστημονικού συμποσίου με θέμα περιβάλλον και καρκίνος, η παρέμβαση της φύσης στην παθογένεση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου που θα πραγματοποιηθεί 14 και 16 Φεβρουαρίου στη Δράμα. Ο ίδιος πιθανολογεί ότι η αυξητική τάση του καρκίνου στη Δράμα μπορεί πρώτον να είναι δημογραφικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη μετανάστευση των δραμηνών κατά τη διάρκεια του 60 στη Δυτική Γερμανία, όπου εκτέθηκαν σε καρκινογόνους παράγοντες και στη συνέχεια επέστρεψαν έχοντας επηρεαστεί από αυτούς. Δεύτερον, να έχουν επηρεαστεί οι κάτοικοι της περιοχής από φυτοφάρμακα ή από τους υπάρχοντες περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το ραδόνιο, το οποίο σε κάποιες περιοχές της Δράμας υπάρχει σε υψηλά ποσοστά. Τρίτον, να οφείλεται σε ρήπους που παράγει η γειτονική Βουλγαρία και να μεταφέρονται στην Ελλάδα με τα νερά του Νέστου ή ακόμη και τη διαρροή ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό του Κοσλοντούι που είχε συμβεί ατύχημα το 2006. Θα πρέπει όμως να γίνουν διαφορετικού τύπου μελέτες για να μπορούμε να μιλήσουμε με ακριβή στοιχεία και όχι πιθανολογώντας. Οι δικές μου μελέτες είναι περιγραφικής αιτιολογίας και βασίζονται στην παρατηρήση των τάσεων, προσθέτει ο κ. Κωνσταντινίδης. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα εξεταστεί το γενικότερο πρόβλημα της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης των σύγχρονων πόλεων στην υγεία των πολιτών και η ατμοσφαιρική ρήπανση που θα αντιμετωπίσει στη Δράμα, ιδίως σε περίπτωση που ενδεχομένως θα υλοποιηθεί η εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη. Θα συζητηθεί και θα αναλυθεί η παρουσία ραδιενεργών κοιτασμάτων όπως το ραδόνιο που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του νομού. Θα συζητηθεί επίσης η πιθανή βλαπτική παρουσία των πυρηνικών εργοστασίων όπως το γειτονικό Κοσλοντούι. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην επίπτωση του καρκίνου του θυροειδούς στους κατοίκους της περιοχής της Δράμας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ. Θα παρουσιαστούν επίσης νεότερες μελέτες για το αν η κινητή τηλεφωνία και τα άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν επίπτωση στην αύξηση του καρκίνου στην εποχή μας. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα αναφέρουν τις βλαπτικές και καρκινογόνες επιδράσεις των φυτοφαρμάκων κυρίως, αλλά και των λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες. Θα αναλυθούν οι μηχανισμοί εμφάνισης καρκίνων από κοινούς ιούς, όπως η υπατήτητας Β, του ιού Espenbar και του HPV, και θα αναζητηθούν τα κοινά αίτια και οι τρόποι που ο ήλιος, η τροφή και το αλκοόλ μπορούν να γίνουν αιτία καρκίνου. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η άποψη των τοπικών κοινωνιών, τονίζει μεταξύ άλλων επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακή Αναγέννηση, Γιώργος Παυλίδης, αναφερόμενος στο θέμα του WUTAP, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα, με την κοινοπραξία ουσιαστικά πλέον να μελετάει την αλλαγή της διέλευσης του αγωγού μέσα από τα ατενάγη των Φιλίππων. Ανοιχτή σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους κρατικούς φορείς, δηλώνει πλέον η κοινοπραξία του αγωγού TAP με αφορμή και τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής υπό το ΙΠΕΚΑ για την αποσαφήνιση και λύση ζητημάτων που αφορούν την κατασκευή του αγωγού, την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, Κέτιλ Τάγκλαν, το οποίο τόνισε πως ο TAP είναι ένα χαρακτηριστικό και σημαντικό έργο που μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ θα τονώσει και την τοπική οικονομία και θα διευκολύνει την περαιτέρω πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Έχουμε ολοκληρώσει τον αρχικό σχεδιασμό και είμαστε πλέον στη φάση της ακρόασης. Έχουμε δεσμευτεί στη διαφάνεια και το διάλογο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα ωφέλη φέρουν τον τοπικό πληθυσμό κοντά στον αγωγό. Πρόκειται για μια μεγάλη ευθύνη και όλοι έχουμε σημαντικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ο τοπικός πληθυσμός να λαμβάνει ακριβείς, τεκμεριωμένες και επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, είπε. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτι. Πρέπει να είναι καθαρή η θέση μας ότι ο αγωγός TAP είναι ένας στρατηγικής σημασίας έργο που αφορά όλη τη χώρα. Και ως στρατηγικής σημασίας έργο θα πρέπει να το υποστηρίξουμε για να κατασκευαστεί. Κρατώντας αυτό ως δεδομένο, θα πρέπει να δούμε τα λάθη που έχει χάραξή του, η οποία έγινε ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Έπρεπε πριν τη χάραξη κάποιοι να προβλέψουν αντί να τρέχουμε τώρα πίσω από μια σχεδόν οριστικοποιημένη χάραξη. Η διαπίστωση η οποία υπήρξε, όπως τουλάχιστον ο ίδιος πληροφορήθηκα προχθές, είναι
ότι δεν είχαν επαρκή ενημέρωση όλοι αυτοί οι οποίοι σχετίζονται με την χάραξη και την υλοποίηση του ΤΑΠ, είτε λέγονται Υπουργείο είτε λέγονται Κοινοπραξία, η οποία έχει αναλάβει το έργο. Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, προχωρούν πολύ γρήγορα τα έργα υλοποίησης και οι απαλωτριώσεις πάνω στη συγκεκριμένη χάραξη. Εδώ θέλω να σταθώ. Η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα τενάκια. Θα πρέπει η χάραξη αυτή να προσεγγίσει και να γίνει παράλληλη με τη χάραξη του υπάρχοντος ήδη αγωγού, και επίσης οι απαλωτριώσεις, όπου και αν γίνουν αυτές, θα πρέπει να είναι απαλωτριώσεις που πραγματικά να ανταποκρίνονται στις αξίες και στις ζημίες τις οποίες θα υποστούν οι αγρότες μας. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι το θέμα των τεναγών είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και κάποιοι πρέπει να το κατανοήσουν ότι εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Εκτός τούτων, εκείνο που είναι παρατηρητέο είναι ότι μετά από πολλούς μήνες, μετά από 1-1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και η χάραξη, η τοπική κοινωνία, και σε αυτό υπάρχει βαρύτατη ευθύνη της περιφέρειας, τρέχει πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τις καταστάσεις, και πολύ φοβάμαι ότι ούτε το Υπουργείο ούτε οι εμπλεκόμενοι είχαν επαρκή ενημέρωση για να λάβουν τα μέτρα. Και φοβάμαι ότι αυτό το γεγονός, λόγω της πίεσης που υπάρχει για την άμεση υλοποίηση, πάλι θα μετακυλιστεί σε βάρος μας. Γενικότερα η περιφέρεια τρέχει πίσω από τα γεγονότα, δεν τα προλαβαίνει, γι' αυτό και οι ζημίες τις οποίες έχουμε και καταφέρουμε είναι τεράστιες. Συνεχίζεται δυναμικά η κάθοδος των τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού Σερών. Μετά τους δήμους των Σερών, της Αλιστράτης, σε σκυτάλη πήραν χθες οι αγρότες των χωριών στο Δήμο της Νέας Ζύχνης, προσμετρώντας τις δικές τους δυνάμεις εν ώψη κινητοποιήσεων. Οι αδέσμευτοι αγροτικοί σύλλογοι του νομού Σερών εξακολουθούν να παρακινούν τους αγρότες να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στις κεντρικές πλατείες των δημοτικών τους διαμερισμάτων. Οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν χθες το μεσημέρι συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Σερών Ριζοτέλη Μανολά, προκειμένου να υπάρξει μία εκ των προτέρων συζήτηση αναφορικά με τις κινητοποιήσεις και προκειμένου να αποφευχθούν συλλήψεις και δυσάρεστα μέτρα του παρελθόντος. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Πέμπτης, στο δημοτικό κατάστημα της Κρήτας έγινε σχετική ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στον αγροτικό τομέα. Το ίδιο βράδυ, όμως, ψηφίστηκε στη Βουλή στο σύνολό του το σχέδιο νόμου διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ανοσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο νομοσχέδιο, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, ενσωματώθηκε βελτιωμένη τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενυπόθηκων δανείων των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα. Η βελτίωση έγινε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη και αφορούσε στην αφαίρεση από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου των ποσών που έχει καταβάλει ο αγρότης. Ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης του ενυπόθηκου δανείου εντός 7 έως 10 ετών και τη σημαντική απομείωση των τόκων υπερημερίας. Δημιουργία τριών βασικών πυλώνων αστυνόμευσης, κατάργηση γραφειοκρατικών δομών του Υπουργείου, συγχώνευση τμήματων, ψηφιοποίηση αστυνομικού υλικού για άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι μερικές μόνο από τις σημαντικές αλλαγές στα σώματα ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Νίκος Δένδιας. Στόχος του προτινόμενου σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής ετοιμότητας και ανταπόκρισης της Ελλάς, της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελέσματος. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα επακόλουθο της ολιστικής προσέγγισης, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας και του Υπουργείου και των Σωμάτων Ασφαλείας, δήλωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας. Να πούμε ότι η συγκριτική έκθεση του Υπουργείου για την αναδιάθρωση, αναδιάταξη των ένστολων και των διατάξεων και των δυνάμεων, τόσο της ελληνικής αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής, έγκυται στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής, αλλά και της νέας φιλοσοφίας και των νέων αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία. Καθώς υπάρχει το οικονομικό έγκλημα, η οικονομική κρίση έχει φέρει σίγουρα και αναβάθμιση των ποινικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε αναδιάταξη. Να ξεκινήσω από την μνημονιακή σχέση. Καταρχήν έχουμε με τη νέα αναδιάταξη 43% μείωση των λειτουργικών δαπανών που υπάρχουν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, καθώς καταργείται το αρχηγείο και έχουμε νέες τρεις γενικές διευθύνσεις.
Η μία γενική διεύθυνση είναι τάξης και τροχέας, η άλλη γενική διεύθυνση είναι ασφαλείας και η τρίτη είναι συνόρων και αλλοδαπών. Έτσι, με αυτές τις, με τη νέα διάταξη που θα έχει η ελληνική αστυνομία, σίγουρα αναβαθμίζεται ο τομέας ασφάλειας στα πρότυπα των δυτικοευρωπαϊκών αστυνομιών και βέβαια και έχουν και οργανόγραμμα ο FBI, θα λέγαμε, με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα αιχμής όπως είναι η ασφάλεια. Και χρειάζονται εδώ εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση και την όλη την όλη λειτουργία στο θέμα της ασφάλειας. Στο θέμα της τάξης σίγουρα η ενσωμάτωση και της τροχιάς μαζί είναι ο τομέας της καθημερινότητας και βέβαια στο θέμα των μεταναστών και αλλοδαπών και σύλλαξη συνόρων είναι αυτό που η χώρα μας βιώνει καθώς ενός πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα γεωγραφικά της όρια μαζί με την θέση της που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και καθιστούν καθημερινά πόλο έλξης για χιλιάδες ατυχείς μετανάστες, διότι η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ιφίλιο φέρνει και αυτούς τους ανθρώπους από την κεντρική και όχι μόνο Ασία να αναζητούν τύχης. Και βέβαια το προχθεσινό ατυχέστατο περιστατικό και στο Φαρμακονήσι δείχνει ότι η ανθρώπινη υπόσταση και η ανθρώπινη ζωή ακολουθεί και το χρήμα. Και εδώ υπάρχει, θα λέγαμε, ανισότητα. Αυτή είναι σαν γενική τοποθέτηση. Βέβαια με τη νέα αναδιάταξη θα έχουμε και 6.700 θέσεις αστυνομικών να καταργούνται. Άρα έχουμε συρρήκνωση και βέβαια αφού έχουμε συρρήκνωση και στα λειτουργικά έξοδα και στα γραφεία, εγώ μετά από τόσα χρόνια θα ευχηθώ στα γραφεία να μην δούμε νέους αστυνομικούς, όχι βέβαια αυτούς που έχουν ειδίκευση όπως είναι εγκληματολόγοι και επιστήμονες, αλλά το να βγεις από τη σχολή 20 χρονών, 25 και να έχεις 25 χρόνια συνεχόμενα στα γραφεία, σίγουρα δεν είσαι αστυνομικός κατά κάποιο τρόπο. Ο αστυνομικός πρέπει να πηγαίνει σε γραφειακή υποστήριξη μετά από κάποια χρόνια όπως αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Να μην βλέπουμε το φαινόμενο 22-23 χρονών παιδιά να μην είναι στο πεζοδρόμιο, αλλά να προσφέρουν γραφειακή, γραμματιακή υποστήριξη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλει την αστυνομία και γενικά τις ελληνικές διοκτικές αρχές να έχουμε αναδιάταξη, καθώς η οικονομική κρίση και τα νέα δεδομένα ορίζουν ότι πρέπει να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα και οι οργανικές θέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το νέο εγχείρημα. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης δύο Έλληνες, μία 23χρονη και ένας 26χρονος, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών. Δύο Έλληνες, μία 23χρονη και ένας 26χρονος, συνελήφθησαν από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου στο σπίτι των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 9,4 γραμμάριων και το χρηματικό ποσό των 215 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγηθούν στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης. Με την κοπή της Βασιλόπιτας αλλά και την απονομή τίτλων παρακολούθησης μαθημάτων, πλαισιώθηκε το πρώτο μέρος της ημερίδας που πραγματοποίησε το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμα στο Δημοτικό Οδείο. Αλλά και τις ευρύτερες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πιστεύω ότι το καλύτερο θεμέλιο για την αυριανή Ελλάδα είναι ένα δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα προάγει συνεχώς τις δεξιότητες των πολιτών. Το Κέντρο Διαβίου Δράμας, οι εκπαιδευτές του, το μαθητικό κοινό του και το θεατρικό του εργαστήριο στην παράσταση Άγορα Χρόνια μεταφέρουν ένα θαυμάσιο ελπιδοφόρο μήνυμα με εκτίμηση Κωνσταντίνος Τουλέκας, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Νοελέας και Διαβίου Μάθησης, έχει στείλει χαιρετισμό. Η υλοποίηση του Κέντρου Διαβίου Μάθησης ήταν για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης ένα εγχείρημα γεμάτο προκλήσεις. Η φιλοδοξία μας ήταν μέσα από τη συνεργασία με όλους τους Δήμους της χώρας να ανταποκριθούμε στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας και όλων των πολιτών. Σήμερα ήδη λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία 142 κέντρα διαβίου σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πάνω από 22.000 εκπαιδευόμενων και 100 ακόμα κέντρα διαβίου έχουν στελεχωθεί και ξεκινούν άμεσα. Στην προσπάθεια αυτή, το Δημοτικό Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμας αποτέλεσε όχι μόνο ένα πρωτοπόρο παράδειγμα, αλλά και μια πηγή έμπνευσης με τις καινοτόμες δράσεις του και κυρίως με την εντυπωσιακή συμμετοχή των δημοτών.
ακέντρα λήψης αποφάσεων γενικώς, όταν σε μια αρμοδιότητα που για πρώτη φορά ασκείται από τους Δήμους, όπως είναι η διαβίου μάθηση, έχει την χαρά και την τιμή να αναγνωρίζεται από την πολιτεία για την πρωτοπορία και για την υψηλή αποτελεσματικότητα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Θα πω ένα πράγμα. 142 κέντρα διαβίου μάθησης, 22.000 εκπαιδευόμενοι. Εάν τα κέντρα διαβίου μάθησης στην Ελλάδα είχαν αριθμό εκπαιδευμένων όπως της Δράμας, θα είχαν 150.000 εκπαιδευόμενους. Διότι στη Δράμα, την πρώτη ομάδα, ήμασταν περίπου στους 1.000 εκπαιδευόμενους και το ακόμα περισσότερο σημαντικό, γιατί πολλοί μπορεί σε πρώτη φάση να ήρθαν από μια περιέργεια. Στην πρόσκληση την τελευταία που έληξε στις 24 του μηνός, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπέρασαν τις 1.500. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν κριθήκαμε μόνο με βάση την πρότασή μας, με βάση την προβολή που υπήρξε για την ευαισθητοποίηση και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοιτητή στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου της Δράμας, αλλά υπήρξε και εκτίμηση του αποτελέσματος που υπήρξε από τους εκπαιδευτές και υπήρξε και ικανοποίηση των ιδίων των εκπαιδευομένων από την συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό που τελικά επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά είναι ότι η Δράμα, όταν υπάρχει θέληση και όταν γίνεται συστηματική και επιμελημένη προσπάθεια, μπορεί να κατακτά την κορυφή και το παράδειγμα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας είναι ένα ακριβώς τέτοιο παράδειγμα. Είναι η πρώτη ημερίδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τόσο πολύ κόσμο εδώ στο Δημοτικό 2. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα κάνουμε έναν απολογισμό του προηγούμενου έτους του 2013 και θα δώσουμε και τις βεβαιώσεις, τις πρώτες βεβαιώσεις των εκπαιδευόμενων. Παράλληλα θα γίνει και κοπή βασιλόπιτας, όπου έχουμε και δώρο 4 ταξίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δραμηνούς συμπολίτες μας που μας έχουν εμπιστευτεί σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα και υποσχόμαστε ακόμη περισσότερα προγράμματα εκπαιδευτικά στο μέλλον. Τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν, αν μπορούμε να πούμε από τώρα, τι ακριβώς και αν είστε ικανοποιημένος από την έως τώρα πορεία του Κέντρου Διαβίου Μάθησης Δράμας. Τα προγράμματά μας είναι προσαρμοσμένα στους ενήλικες, δεν έχουμε κάποια ύλη διδασκαλίας. Διαπραγματευόμαστε θέματα καθημερινότητας, θα έλεγα, πρακτικά θέματα ξένων γλωσσών, νέων τεχνολογιών, κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε όλους τους δραμηνούς για το γεγονός αυτό. Τα τουρκικά έχουν τα περισσότερα τμήματα ξένων γλωσσών. Επίσης, τμήματα υπολογιστών έχουν μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε. Όμως και άλλα τμήματα τεχνών, δημιουργίας, όπως για παράδειγμα το μουσικό εργαστήρι, το εικαστικό εργαστήρι. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τα τμήματά μας και για τους εκπαιδευτές και πάνω απ' όλα για τους εκπαιδευόμενους που μας έχουν δείξει εμπιστοσύνη. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας έχουμε την χαρά να έχει καταταχθεί πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος η Δημοτική Αρχή και ακόμα περισσότερο εμένα που είμαι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όταν πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, φυσικά και δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά η δουλειά μας έγινε συστηματικά και επιμελημένα από την αρχή και για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται όταν υπάρχει θέληση και προσπάθεια μπορεί η Δράμα να είναι στην κορυφή. Και αυτό αποδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας, που είναι στην κορυφή των Κέντρων Διαβίου Μάθησης σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των προγραμμάτων. Ένας κύκλος ακόμη με τα μεγαλύτερα διάρκεια προγράμματα συνεχίζεται και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο των προγραμμάτων, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 1.500. Αν σκεφτούμε ότι με τις 1.000 αιτήσεις τον πρώτο κύκλο ήμασταν ήδη στην κορυφή, καταλαβαίνουμε πόσο έχει εκτιμηθεί και η δουλειά η οποία έχει γίνει και μας οδηγεί ακόμα ψηλότερα. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, χάρη στα στελέχη του, αλλά κυρίως χάρη στους δραμηνούς, οι οποίοι όταν βλέπουν μια προσπάθεια να γίνεται και να φέρνει αποτελέσματα, την αγκαλιάζουν, βρίσκεται σήμερα στην κορυφή και συνεχίζει και θα συνεχίζει, γιατί θα συνεχίσει να υποστηρίζεται και από το Δήμο με κάθε τρόπο.
Ο Δήμος Κορδελίου Εβώς μου βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στη Βόρεια Ελλάδα μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Παιδείας είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Δήμου μας. Έχει αυτή τη στιγμή το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, έχει υλοποιήσει 43 προγράμματα. Από μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν άλλα 18 προγράμματα. Το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων μας είναι στις ξένες γλώσσες, δηλαδή ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά. Επίσης γίνονται τμήματα που έχουν σχέση με τους υπολογιστές, καστικό εργαστήρι, γι' αυτό και πίσω βλέπετε και χειροτεχνίες από τους εκπαιδευμένους μας. 1η Φεβρουαρίου σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Τρίφωνα, του Προστάτου των Αμπελουργών. Έτσι και φέτος ο ομώνυμος σύλλογος στην περιοχή των Λαχανόκηπων προετοίμασε το ανάλογο κουρμπάνι στο εξοκλήσι που γιόρταζε. Καλό μήνα, εδώ κατέθος εις τον λόφο αυτό της περιοχής των Λαχανοκήπων της Δράμας, όπου υπάρχει ένα ίδρυο που τιμάται ο Άγιος Τρίφων, τελείται η Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός με τις ειδικές ευχές για τα χωράφια και τους αμπελώνες, και μας δίνει το μήνυμα ο Άγιος Τρίφων και η Εκκλησία η Ορθόδοξη της γνήσιας οικολογικής προσέγγισης του ανθρώπου προς την κτήση. Διότι είναι αλήθεια και το γνωρίζουμε όλοι, έχουμε άγριο και σκληρό παρεμβατισμό στην κτήση και τα αποτελέσματα είναι ορατά πλέον και όλοι κατανοούμε το μέγεθος του σφάλματος στο οποίο η ανθρωπότητα όλη παρισέφρισε. Η Εκκλησία μας προβάλλει τον σεβασμό προς τη δωρεά του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει χρήση αυτής της μεγάλης ευλογίας και όχι κατάχρηση. Ο Άγιος Τρίφων ανέκαθεν ήταν ο προστάτης της τάξεως των αμπελουργών. Γι' αυτό και μέσα σε ναού σε κάθε πόλεως υπάρχουν εικόνες αφιερωμένες από τα εσνάφια, όπως ονομάζονται τότε τα σωματεία και οι σύλλογοι, δια να δεικνύουν την πίστη των προγόνων μας, την ευσέβειά τους, και να μας δίδουν και εμάς το μήνυμα ότι μόνο δια της πίστεως μπορούμε να αποσοβήσουμε η ανδήποτε κρίση και να μεγαλουργήσουμε. Το Αγίου Τρίφωνα σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια τώρα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής έρχονται εδώ στο Κλισάκι. Ερχόμαστε και εμείς, πολλά χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, για να γιορτάσουμε τον Άγιο Τρίφωνα, ο οποίος είναι και ο Άγιος των Αμπελουργών, ας πούμε. Εδώ η περιοχή παλιότερα είναι γνωστό ότι είχε αμπέλια, η Δράμα είχε αμπέλια παλιότερα, σε μορφή μικροκαλλιεργιών. Μετά φυσικά αναπτύχθηκαν τα ενοπία και καλλιεργείται πιο συστηματικά. Άρα από παλιά χρόνια ήταν ένας τόπος αμπελιών και κρασιού. Μοιράζεται τώρα η σούπα, η πατροπαράδοτη, θα ξεκινήσει το γλέντι. Ο λαός μας τις δύσκολες αυτές εποχές τηρεί τις παραδόσεις και έτσι πρέπει να κάνει, να μάχεται για την καθημερινότητα, να ξεχνάει τα προβλήματά του, όχι βέβαια παρακάμπτοντάς τα και μη προσπαθώντας, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός της προσπάθειας και της εορτής κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μας. Η μεγάλη εορτή του Αγίου Τρίφωνα, του προστάτη των Αμπελουργών, που με τις ευλογίες του υπάρχει και εφορία της γης αλλά και των αμπέλων. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη γιορτή εδώ στο λόφο του Αγίου Τρίφωνα, με χωροστατούντος του Μητροπολίτη μας του κυρίου Παύλου και με το καθιερωμένο πλέον έθιμο εδώ για την ολοκλήρωση της εορτής. Χρόνια πολλά, καλό μήνα. Ότι εδώ εμείς γεννηθήκαμε σε αυτή την περιοχή, όλη η περιοχή αυτή ήταν αμπέλια. Και επειδή ο Άγιος Τρίφωνας είναι προστάτης των αμπελουργών, κάθε χρόνο κάνουμε την πανηγυρή του και το σχετικό κουρμπάνι εδώ.
Μπήκα στον σύλλογο μετά από πολλά χρόνια, γιατί έλειπα. Είμαι απόστρατος αξιωματικός και έλειπα. Και όταν επέστρεψα, αποστρατεύτηκα, ήρθα και μπήκα στο σύλλογο, γιατί γεννήθηκα εδώ μέσα. Η μάνα μου γύριζε το σαμάρι ανάποδα και με έβαζε μέσα και εκείνη μαζεύανε στα φύλλα. Και μπήκα στο σύλλογο για να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το σύλλογο. Και κάθε χρόνο πιστεύω ότι εδώ και δύο χρόνια που είμαι στο σύλλογο πάμε και καλύτερα. Καλό μήνα καταρχήν σε όλους τους δραμηνούς. Είμαστε στην περιοχή του Αγίου Τρίφωνος, όπου το ομώνυμο εκκλησάκι εδώ και χρόνια και την παραμονή αλλά και ανήμερα της εορτής του Αγίου συγκεντρώνει όλον τον κόσμο της περιοχής, αλλά και ανθρώπους που τιμούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας από όλη την περιοχή της Δράμας. Περιοχή αυτή φημίζονταν για τους αμπελώνες της και ο Άγιος Τρίφων είναι ο προστάτης των αμπελουργών. Εδώ πέρα ο μόνιμος πολιτιστικός σύλλογος επιτελεί ένα σπουδαίο έργο και όλα αυτά τα χρόνια διοργανώνει αυτήν την θρησκευτική εορτή, που δίνει όμως και πολιτιστικές διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώνονται άνθρωποι γύρω από την θρησκεία μας και με αφορμή αυτό το γεγονός να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για τον τόπο μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του πολιτιστικού συλλόγου, συγχαρητήρια σε όλους τους κατοίκους της περιοχής που κρατούν ψηλά την παράδοσή μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά τους και το κάνουμε διαχρονικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Εκδηλώσεις για την εορτή της Υπαπαντής του Χριστού διοργανώνει αύριο 2 Φεβρουαρίου η Μνήμη Αρποντίων Κυριών Δράμας με τίτλο «Τα δύο Τικουντούρ την Παναγία». Η Μνήμη Αρποντίων Κυριών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις για τον ετήσιο εορτασμό της Υπαπαντής του Κυρίου «Τα δύο Τικουντούρ την Παναγία», που θα γίνουν την Κυριακή στις 2 Φεβρουαρίου εδώ στη Δράμα. Το πρωί θα υπάρχει εκκλησιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Δράμας, ναό, και εκεί θα γίνει και η αρτοκλασία για την προστασία των μελών και των φίλων του Συλλόγου. Θα ακολουθήσει γύρω στις 10.30 μία δεξίωση επίσης για όλους τους φίλους του Συλλόγου μας στο κέντρο Νησάκη. Η πανηγυρική εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Δράμας. Εκεί θα τιμηθεί η εξέχουσα προσωπικότητα του Πόντου, του Αρχιμανδρίτη Παπαδόπουλου Άνθιμου. Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος ήταν ιστορικός, φιλόλογος και ασχολήθηκε εκτενώς με την ποντιακή γλώσσα. Υπήρξε ιδρυτής και στη συνέχεια πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Υπήρξε ακόμη διευθυντής και συντάκτης του ιστορικού ελληνικού λεξικού της ελληνικής γλώσσας, όπως διετέλεσε και διευθυντής του γνωστού περιοδικού ποντιακού αρχεία του Πόντου. Για το έργο και τη ζωή του θα μιλήσει ο απόγονός του εισαγγελέας Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, ενώ για την προσφορά του έργου του τόσο στην έρευνα όσο και στη διαμόρφωση της ποντιακής διαλέκτου θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Διαμαντής Λαζαρίδης. Η εκδήλωση θα κλείσει με μια απόδοση ακριτικών ποντιακών τραγουδιών, ενώ ως καλοί οικοδεσπότες θα προσφέρουμε τα γνωστά πυροσκή σε όσους τιμήσουν και αυτή την εκδήλωση με την παρουσία τους. Δούμε τώρα τι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση Δράμας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.